την απογοήτευσή της για τη στάση της αστυνομίας απέναντι στην κοινότητα των Φιλιππινέζων εξέφρασε ενώπιον της Βουλής η εκπρόσωπός του Σέστερ Μπίτι. Συγκινημένη ανέφερε πως οι αρχές δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν για τις εξαφανίσεις των εν λόγω γυναικών, τονίζοντας πως η αστυνομία όχι μόνο σε αυτές αλλά και σε άλλες περιπτώσεις δεν τις λαμβάνει υπόψη. Όσον αφορά τη στάση της αστυνομίας για τα ελείποντα πρόσωπα, ανέφερε παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν τα κενά και τις παραλήψεις που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, η Έστερ Μπίτι ανέφερε πως στη λίστα με τα ελείποντα πρόσωπα υπάρχουν δύο Φιλιππινέζες, τις οποίες το ίδιο το κράτος απέλασε. Άλλο παράδειγμα είναι ότι μία κοπέλα από τις Φιλιππίνες, η οποία και πάλι βρίσκεται στην εν λόγω λίστα, βρίσκεται στα κατεχόμενα και ο πρώην εργοδότης της είναι ενήμερος γι' αυτό. Τέλος, ανέφερε πως τις τελευταίες μέρες, μετά από επικοινωνία δημοσιογράφου με την ίδια και μία απλή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρέθηκαν άλλες τρεις κοπέλες. Μιλώντας προημερών στον Αλφα, η Έστερ Μπίτι ευχήθηκε από εδώ και στο εξής η αστυνομία να τις μεταχειρίζεται αλλιώς και να δίνει στις καταγγελίες τους την απαραίτητη σημασία. This case of Mary Rose will be a wake-up call to the Cyprus police to take all these reports whenever they are being reported to them seriously. Στο μεταξύ, Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στελιανουλωτίδου ανέφερε ότι έχει αποστείλει επιστολή στην αστυνομία, θέτοντας ερωτήματα για τη διερεύνηση των υποθέσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπώνων της Αστυνομίας διόρισε τους Άθωκα Ναουρίδη, Χριστίνα Σκουλιά και Λεωνίδα Χατζιπέτρου για τη διεξαγωγή της ποινικής και πειθαρχικής ανάκρισης σε σχέση με τον τρόπο που οι κατά καιρούς υποβληθήσεις καταγγελίες αναφορικά με λείποντα πρόσωπα έτυχαν διερεύνησης.